Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους υποψήφιους και υποψήφιες που στον ελάχιστο χρόνο που είχαμε να διαμορφώσουμε αυτούς τους καταλόγους των υποψηφίων αποφάσισαν να μπουν μπροστά, να πάρουν πάνω στο συμμάχη όταν ξέρουν ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη και μια δύσκολη μάχη χωρίς προσωπικό όφελος, αλλά ότι έτσι βάζουμε το πρώτο λιθαράκι σε ένα νέο ξεκίνημα με γερά θεμέλια. Βασισμένη αυτή η προσπάθεια σε αξίες, σε αρχές, σε πραγματικά οράματα. Ξέρουμε το δίκαιο μας. Δεν είμαστε εδώ για να δικαιωθούμε. Είμαστε εδώ για να δικαιώσουμε τις ιδέες μας ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι προσωπική η δικαίωσή μας. Δεν είμαστε εδώ για ένα προσωπικό γυνάτι. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα μπορεί και στην πράσινη ανάπτυξη και στη διαφάνεια και στο ότι λεφτά υπάρχουν, αν μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε ένα νοικοκύρεμα στο κράτος και ότι μπορούμε αυτή τη χώρα να την πάμε μπροστά, να είμαστε περήφανοι, να είμαστε καλοί, καλύτεροι, πρώτοι αν θέλουμε, μπορούμε να είμαστε, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, το λέω εγώ, όχι μόνο ήμουν πρωθυπουργός, αλλά είμαι ο πρωθυπουργός που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και πριν και μετά την πρωθυπουργία μου, δεν έκατσα σπίτι, γύρισα όλο τον κόσμο για να μιλάω για την Ελλάδα, τις θυσίες του λαού και τις δυνατότητες που έχει. Και ξέρω ότι οι Έλληνες δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουμε. Αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να πούμε ότι θα σπάσουμε τα κακό σκήμενα, να δώσουμε λόγο στον πολίτη, πράγματι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Η περιφέρεια, αυτή η περιφέρεια έχει δυνατότητες. Κάθε περιφέρεια έχει δυνατότητες. Εγώ θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους που μπήκανε μπροστά σε αυτή τη μάχη. Βλέπω ότι υπάρχει αφοσίωση, βλέπω ότι το φουντώνει αυτό το κίνημα παρά τις λίγες μέρες από τις οποίες ξεκινήσαμε. Είναι λοιπόν μια αισιόδοξη αρχή. Θα πάμε καλά, πιστεύω θα πάμε καλά και σε αυτές τις εκλογές. Θα μπορέσουμε να έχουμε μια δυνατή φωνή στη Βουλή και μετά θα αρχίσουμε όλοι μαζί μέσα από την αυτοοργάνωση, τη συμμετοχική δημοκρατία που την πιστεύουμε, την πιστεύετε, την πιστεύω και προσωπικά. Με καινοτομίες θα φτιάξουμε ένα κίνημα που θα είναι πρότυπο όχι για την Ελλάδα αλλά για τον κόσμο. Εγώ είμαι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Βλέπω όλα τα κόμματα του κόσμου. Θα φτιάξουμε πρότυπο ενός κινήματος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Θα είναι... Ξεκινάμε, είναι η αρχή, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά θα είναι δημιουργικός. Καλή μας μάχη.